Εκδήλωση με αφορμή τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση διοργάνωσε η Τοπική Επιτροπή Σερών της Ανταρσία σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Ομιλητές ήταν ο Περικλής Παυλίδης, επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Σπύρος Μαρκέτος, καθηγητής ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου της Ανταρσία. Είναι μια εκδήλωση που θεωρούμε ότι έχει πολλά διδάγματα και μας δίνει την ελπίδα για το αύριο. Και αυτό γιατί ήταν μια επανάσταση που καθόρισε τις εξελίξεις για εκείνη την περίοδο και για τα επόμενα χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που ο άνθρωπος αμφισβήτησε στην πράξη την εκμετάλλευση και ανέτρεψε αυτό το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να διδαχθούμε από αυτή τη μεγάλη επανάσταση και να παλέψουμε για έναν κόσμο χωρίς πόλεμο, καταπίεση και για την ειρήνη. Αυτό που μας θυμίζει σήμερα η Ρωσική Επανάσταση είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκλειζόμαστε ότι δεν ελέγχουν αυτό το σύστημα. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι όλα κατευθύνονται από κάποιες αόρατες συνωμοσίες. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα δεν έχει κανέναν στο τιμόνι, δεν έχει καν τιμόνι για την ακρίβεια και παραπέει προς κατευθύνσεις από τη μια μεριά πολύ επικίνδυνες, από την άλλη πολύ ελπιδοφόρες. Αυτή τη στιγμή αμφισβητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες η περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, τάσεται υπέρ του σοσιαλισμού και ξέρει, δηλώνει ότι δεν το εκφράζει πια ο καπιταλισμός. Και αυτό μας δίνει ελπίδα και εμάς εδώ στην Ευρώπη που ζούμε ένα καθεστώς εξίσου απολυταρχικό με τη Ρωσία του Τσάρου. Βεβαίως σήμερα δεν έχουμε την ανοιχτή λογοκρισία, αλλά έχουμε πολύ πιο έμεσες μορφές λογοκρισίας. Έχουμε ένα αστυνομικό κράτος παρόμοιο με εκείνο που είχε ο Τσάρος και όποιος βγαίνει από το σύστημα συντρίβεται, χτυπιέται. Σήμερα πρέπει να οργανώσουμε μπροστά σε αυτό το ανελαίητο χτύπημα με την ίδια οξυδέρκεια και ευστοχία που είχαν οι Ρώσοι επαναστάτες πριν από 100 χρόνια. Πρέπει να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας για την ανατροπή του συστήματος, γιατί αυτό το σύστημα δεν μεταρρυθμίζεται. Το αποδεικνύει η καθημερινή μας εμπειρία. Αυτό το σύστημα ανατρέπεται. Πρέπει να ενωθούμε και για να το ανατρέψουμε όλοι και όλες μαζί.